Στα 21 εκατομμύρια ευρώ ανέρχονται οι ζημιές από τα ακραία καιρικά φαινόμενα της 10ης Νοεμβρίου του 2020 στην Κρήτη. Σύμφωνα με την έρευνα της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών, δηλώθηκαν 293 ζημιές, το ύψος των οποίων εκτιμάται συνολικά στα 20 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Από αυτές, 260 ζημιές αφορούσαν τις ασφαλίσεις περιουσίας και οι αποζημιώσεις εκτιμούνται στα 20 εκατομμύρια 75.000 ευρώ. Παράλληλα, ζημιές προκλήθηκαν και σε αυτοκίνητα, με τις αποζημιώσεις να αγγίζουν τα 65.000 ευρώ. Η διαδικασία είναι, έρχεται ο πραγματογνώμονας, κάνει μια πλήρη περιγραφή της ζημιάς και του κόστους αποκατάστασής της. Μετά υποβάλλει ένα αίτημα ο ασφαλισμένος προς την ασφαλιστική εταιρεία του, δηλώνοντας το ποσό για το οποίο πιστεύει ότι πρέπει να αποζημιωθεί. Γίνεται η τελική εκτίμηση από το τμήμα ζημιών της εταιρείας και αποζημιώνεται ο κάτοχος της περιουσίας, εφόσον βέβαια υπάρχει το συμβόλαιό του ο καλυπτωμένος κίνδυνος. Η κακοκαιρία του Νοεμβρίου δεν είναι η πρώτη που έπληξε την Κρήτη, καθώς είχε προηγηθεί η Θάλια τον περασμένο Αύγουστο, ενώ ακολούθησε ο Ιαννός τον Σεπτέμβριο, με τη συνολική εκτίμηση των αποζημιώσεων και από τα τρία συμβάντα να ανέρχεται σε 51 εκατομμύριο 100 χιλιάδες ευρώ. Είναι σαφές πως λόγω της κλιματικής αλλαγής και της συνεχούς παρέμβασης του ανθρώπου στη φύση, οι φυσικές καταστροφές θα γίνονται ολοένα συχνότερες και θα έχουν μεγαλύτερη σφοδρότητα από ό,τι στο παρελθόν. Πάγιο αίτημα των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, όπως επεσήμανε ο πρόεδρος της Ένωσης στα Χανιά, είναι η ασφάλιση της ιδιωτικής περιουσίας εναντί φυσικών καταστροφών να γίνει υποχρεωτική.